στη σκιά της τεράστιας καταστροφής που έχει υποστεί η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης αλλά και της Κόντρας ανάμεσα στην περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η συνάντηση των φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Μάκη Βορύδη σε μια προσπάθεια να πέσουν και οι τόνοι μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Στο τραπέζι της συνάντησης τέθηκε βεβαίως το σημαντικό θέμα της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών, καθώς το πρόβλημα δεν διαχωρίζει τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Στη σύσκεψη που έγινε προηγουμένως στο Υπουργείο με τον κύριο Υπουργό Παρουσία των Αντιπεριφερειακών, υποβάλαμε επίσημα ως Περιφέρεια Κρήτης το αίτημά μας για αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών για τις πρόσφατες ζημίες που έχουν υποστεί ο ελαιόκαρπος του νησιού μας. Το θετικό είναι ότι ο Υπουργός έχει ήδη αντιληφθεί το μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί στο νησί μας με τους ελαιοπαραγωγούς. Ήδη έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο των Υπουργών και δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει το θέμα. Ο Μάκης Βορύδης ζήτησε από τους αντιπεριφερειάρχες και τους αγροτικούς φορείς να καταγράψουν την έκταση της ζημιάς που οφείλεται εκτός από το δάκο και στην κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε οι διεκδικήσεις να στοιχειοθετηθούν πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία. Έγινε μια συζήτηση τουλάχιστον 2 ώρες με τον Υπουργό Γεωργίας. Ακούστηκαν όλες οι προτάσεις. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια, όπως το γνωρίζουν αυτή τη στιγμή όλοι, στην Κρήτη υπήρξε το τεράστιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έφερε τεράστια προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια, με μια ζημιά η οποία κουμπάει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα βρούνε όμως στις επόμενες μέρες οι ίδιες υπηρεσίες η ζημιά αυτή. Μετά λοιπόν τη σημερινή συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα, φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά την επίσκεψη του Μάκη Βορύδη στις 5 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, όπου εκεί αναμένονται και οι τελικές ανακοινώσεις. Τις 5 του μήνα του Δεκεμβρίου που θα έρθει στην Κρήτη θα συζητήσουμε εκτενέστερα. Θεωρώ ήταν μια θετική συζήτηση και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης που υπάρχει δρόμος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ενθαρρυντικό είναι ότι ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας στις προηγούμενες μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ανάδειξε το πρόβλημα της Κρήτης όσον αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν για να δημιουργηθεί το τεράστιο πρόβλημα αυτό. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Κρήτης, ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την φοροαπαλλαγή των αγροτών, με τον Μάκη Βορύδη όμως να παραπέμπει το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.